Η διαφορά με έναν σεισμό 8,5 στην Ελλάδα, ένα σεισμό 8,5 στην Ελλάδα δεν θα είναι κάτω από κατοικημένη περιοχή. Αυτό ο σεισμό που είδατε, τον 7,8 στην Τουρκία και ο άλλο, ο δεύτερο. Ήταν σε ένα νήμα 10 πόλεων. Ακριβώ. Και ήταν σε κατοικημένη περιοχή. Ωραία, και σε κατοικημένη να μην είναι. Σε κατοικημένη να μην είναι, υπάρχει απόσταση, δηλαδή η απόσταση από το ρήγμα επηρεάζει πάρα πολύ τι επιταχύνσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε καταρρεύσεις κτηρίων. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει αξιολόγηση, ειδικά σε μέρη όπως η Κρήτη, η Ρόδος, τα νησιά, η Δυτική Πελοπόννησος, να δει κανείς να αξιολογήσει από τώρα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές στα νησιά και ειδικά στην Κρήτη μπορεί να μην έχει εφαρμοστεί ο οικοδομικός κανονισμός όπως θα θέλαμε, γιατί και η Κρήτη, όπως και άλλα τουριστικά μέρη στον κόσμο, αναπτυχθήκανε πάρα πολύ γρήγορα. Και στην προσπάθεια αυτή της ανάπτυξης, και ειδικά πόλεις σαν το Ηράκλειο, κανείς αναρωτιέται αν έχει ανακολουθηθεί πριν από τα τελευταία χρόνια, δεν έχω καμιά αμφιβολία την τελευταία δεκαετία ότι ακολουθούνται, αλλά παλιότερα, αν είχε ακολουθηθεί πιστά ο οικοδομικός κανονισμός ή αν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Πάνω από το κεφάλι μας. Ναι. Κύριε καθηγητά, δεν υπήρχε αυτή η λογική στην Ελλάδα των δεκαετιών 50, 60, 70, ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι μας να υπάρχει και θα δούμε. Μετά θα το φτιάξουμε σιγά σιγά. Ακριβώς και έτσι. Επέκταση στην επέκταση, πάνω σήκωμα στο πάνω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν μια οικοδομή. Πόσες φορές βλέπετε στις οικοδομές μας να υπάρχουν αναμονές. Σίδερον. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε πριν ότι ο σεισμός δεν θα είναι πάνω από κατοικημένη περιοχή. Αυτό προκύπτει από... Κάτω, ο μέγα σεισμός, αυτό που μιλάμε. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αυτό είναι ακριβώς αυτό προκύπτει από κάποια στοιχεία, αυτό θέλω όχι, να πω. Από την πορεία του ρήγματος. Την πορεία του ρήγματος. Αυτή περνάει περιμετρικά της χώρας. Μπράβο, περνάει περιμετρικά της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι... δηλαδή, ένα σεισμός 8,5-30 χιλιόμετρα μακριά μπορεί να έχει το ίδιο κούνημα με αυτόν τον σεισμό που ήταν 7,8 ακριβώς από κάτω. Αλλά παρόλα αυτά, μάλιστα, το γεγονός ότι δεν έχει το σεισμό που είναι ακριβώς από κάτω στο υπέδαφος, παραπέμπει ότι οι επιταχύνσεις, ελπίζεις και οι επιταχύνσεις είναι, δηλαδή το πόσο γρήγορα κουνιέται το. Πάντως, με τα 8,5 είναι να φύγουμε όλοι να πάμε στα βουνά.